Πριν από λίγο, απορρίφθηκε η αγωγή που είχε κάνει η Έλληνα Χριστοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Πάνου Καλίτση. Λοιπόν, και όχι μόνο, έχουμε και άλλες λεπτομέρειες που από τη δικαστική υπόθεση και διαμάχη που θα μας τα πει ο δικηγόρος Τέλος Αγαπηνός. Καλή σας ημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Απορρίφθηκε λοιπόν η αγωγή της Έλληνας Χριστοπούλου σε βάρος του Πάνου Καλίτση. Θέλετε να μας πείτε το διαδικαστικό? Ναι, πράγματι. Ενημερωθήκαμε και εμείς σήμερα ότι απερίφθη η αγωγή που είχε κάνει η κυρία Χριστοπούλου μαζί με άλλα πρόσωπα που είχαν καταθέσει μάρτυρες υπέρ της στην κεντρική δίκη που είχε εναγάγει τον κύριο Καλίτση ζητώντας 200.000 ευρώ. Η αγωγή αυτή απερίφθη. Έχει ακρεμεί βέβαια η κεντρική αγωγή που έχει κάνει η κυρία Χριστοπούλου στον κύριο Καλίτση, η οποία πρωτοδίκως δεν τη χειρίστηκε το γραφείο μας. Η απόφαση ήταν να λάβει η κυρία Χριστοπούλου από τον κύριο Καλίτση 90.000 περίπου ευρώ. Εμείς με το που αναλάβαμε έχουμε ασκήσει έφεση και αναμένουμε, δικάστηκε η έφεση και αναμένουμε την απόφαση του εφετείου. Κυρία Αγαπηνέ, τι σημαίνει τώρα αυτή η απόρριψη της αγωγής της κυρίας Χριστοπούλου? Γιατί φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες για την εξέλιξη. Ναι, βεβαίως. Κατόπιν της πρωτόδικης απόφασης, αφότου ανέλαβε το γραφείο μας την υπόθεση, άσκησε πρώτον έφεση την πρωτόδικη απόφαση, την θεωρούμε ότι δεν οφείλει τίποτα ο κύριος Καλίτση στην κυρία Χριστοπούλου. Και επιπλέον, καταθέσαμε μήνυση σε βάρος της κυρίας Χριστοπούλου και των μαρτύρων για το αδίκημα της απάτης. Η πρωτόδικη απόφαση ποια ήταν, για να μας βοηθήσετε να καταλάβουν και τηλεθεατές? Η πρωτόδικη απόφαση έλεγε ότι από τον βίο που είχαν ως ζευγάρι, όφειλε ο κύριος Καλίτσης να της αποδώσει πίσω 90.000 ευρώ περίπου από αντικείμενα και χρήματα που είχε δικά της. Μάλιστα. Αυτή η απόφαση όμως έχει προσβληθεί με έφεση, έχει δικαστεί το εφετείο και για αυτή την απόφαση έχουν διωχθεί οι μάρτυρες και η κυρία Χριστοπούλου σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της απάτης. Συγγνώμη. Συνεπώς, αναμένουμε. Άρα, αυτή τη στιγμή διώκεται και η κυρία Χριστοπούλου και οι μάρτυρες σε βαθμό κακουργήματος? Ναι, νομίζω είναι γνωστό. Ναι. Είναι κάτι δεν το γνώριζα, παιδιά. Με συγχωρείτε, είναι από πέρσι. Να μας εξηγήσει λίγο τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή. Ακριβώς, ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, κύριε. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακρίσεως, έχουν περάσει τακτικό ανακριτή και αναμένουμε το βούλευμα, την πρόταση του εισαγγελέως και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την παραπομπή στο ακροατήριο του εφετείου κουργημάτων. Και η ποινή σε τέτοιες περιπτώσεις ποια μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, το πλαίσιο ποινής είναι μέχρι 10 έτη στην κακουργηματική απάτη, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και μια υπόθεση. Η υπόθεση εδώ, το βασικό της στοιχείο είναι να δούμε τι θα πει το αστικό δικαστήριο στο εφετείο. Το ποινικό, την μήνυση την κάναμε διότι θεωρούμε ότι υπήρξαν απατηλά μέσα σε βάρος του δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση και είναι κάτι το οποίο είναι περιφερειακό της υπόθεσης. Πιο σημαντικό για μας είναι η αστική δικαίωση του κ. Καλίτση, διότι δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ σε κανένα. Η κυρία Χριστοπούλου αρχικά είχε ζητήσει κάποιο άλλο ποσό από τον κύριο Καλίτση, 200.000 ευρώ. Περίπου 200.000. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καλά τα λέω, του Πάνου Καλίτση. Στην αρχή λοιπόν ήταν μαζί στη δίκη, δηλαδή η Έλληνα Χριστοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, επειδή ήταν μπροστά, είχε συμπαρασταθεί στον Πάνο Καλίτση. Και στη συνέχεια είναι ξεχωριστή δίκη, διότι υπήρχε θέμα. Μετά ακολούθησε και το διαζύγιο ούτως ή άλλως. Ναι, βέβαια. Αυτές οι υποθέσεις που μας λέει τώρα ο κύριος Αγαπηνός αφορούν στο διαζύγιο. Δεν έχει σχέση με την άλλη δίκη. Έτσι δεν είναι, κύριε Αγαπηνέ? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω, η υπόθεση αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με την απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα. Η απόπειρα αυτοκτονίας, όπως γνωρίζετε, ο κύριος Καλίτσης έσωσε τη ζωή της κ. Χριστοπούλου. Παρενέβη και δέχτηκε μία σφαίρα κοντά στην καρδιά και άλλη μία στο πόδι για να τη σώσει. Απλά γιατί το λέω, κύριε Αγαπηνέ, αυτό? Διότι θυμόμαστε πριν 2 χρόνια περίπου τα πλάνα, κανονικά, να είναι και οι δύο στο δικαστήριο μαζί. Σωστά. Σωστά. Και ξαφνικά να πηγαίνουν μετά από λίγο καιρό αντιμέτωποι στο δικαστήριο. Σωστά. Επέλεξε η κυρία Χριστοπούλου μετά από τις δίκες αυτές και μετά από το γεγονός αυτό το τραυματικό στο οποίο ο κύριος Καλίτσης της έσωσε τη ζωή και αυτό είναι ομολογημένο και από την ίδια. Σωστά. Να του κάνει μια αγωγή θεωρώντας ότι του οφείλει ο κύριος Καλίτσης 200.000 ευρώ. Μάλιστα.